Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη 18 Μαΐου, λίγο πριν τις 7, και υπέρβαση όπως πάντα ζωντανά στις οθόνες σας από τη φιλόξενη συχνότητα του Contra Channel. Μαζί μου όπως πάντα ο Λεωνίδας Στάμος. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα, Κυριάκο. Με πάρα πολύ μεγάλη επικαιρότητα και σήμερα, με πάρα πολλά θέματα που αφορούν τους δανειολήπτες ιδιαίτερα, μετά το νέο τοπίο που διαμορφώνεται πλέον με τους πληστηριασμούς, με το νέο τοπίο που διαμορφώνεται με την πώληση των κόκκινων δανείων και φυσικά με το νέο φαινόμενο που θα ζήσετε όλοι οι δανειολήπτες και όλοι οι οφειλέτες του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων αμέσως από τις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς, διότι πλέον είμαστε σε καθεστώς ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Κάναμε μία ανοίξη στην προηγούμενη εκπομπή. Σήμερα ακόμα αναλυτικότερα θα σας ενημερώσουμε τι σημαίνει αυτό, πώς θα λειτουργούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και ποια είναι τα προβλήματα που έχουν προκύψει σε σχέση και με τους δανειολήπτες, αλλά και σε σχέση με το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί επαναλαμβάνομαι, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί γίνονται πλέον για τα πάντα όλα, και για τις οφειλές στις τράπεζες, αλλά και για τις οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Είπαμε, είναι πολύ μεγάλη η επικαιρότητά μας σήμερα και έχουμε ξεχωρίσει για σήμερα δύο πολύ δυνατά πρωτοσέλιδα. Το πρώτο πρωτοσέλιδο είναι το σημερινό της Contra News, που αφορά την πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το χρέος. Να μας το βάλει ο Στέφανος ο Κουλουμπής το σημερινό πρωτοσέλιδο να το δούμε. Μεγάλη αβάντα λοιπόν των Αμερικανών στη χώρα μας, γράφει ο Γιώργος ο Κούρης. Βόμβα δουνουτού να παγώσουν για 40 χρόνια χρέος και τόκι. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη σε ό,τι αφορά το χρέος. Ευχαριστήσουμε τον Στέφανο τον Κουλουμπή για το πρωτοσέλιδο. Μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, η οποία έχει προκύψει από χθες το βράδυ. Σήμερα βέβαια ο Σόιμπλε είπε ότι αυτή την πρόταση φυσικά δεν μπορεί ούτε να την ακούσει. Δεν περιμέναμε να πει και κάτι άλλο. Αλλά και μόνο που έπεσε στο τραπέζι μια τέτοια πρόταση, δηλαδή να σταματήσουν οι πληρωμές κεφαλαίου και τόκων του χρέους μέχρι το 2040 ή και για 40 ακόμα χρόνια, είναι μια πρόταση η οποία σίγουρα προαναγγέλει ότι κάτι θα προκύψει με το χρέος. Γιατί όταν υπάρχει μια τέτοια πρόταση σε αυτό το επίπεδο, σίγουρα αυτό που θα προκύψει τελικά ως συμφωνία δεν θα είναι το 0, θα είναι κάτι περισσότερο από το 0. Ένα δεύτερο πρωτοσέλιδο που ξεχωρίσαμε είναι το χτεσινό της Contra News πάλι, και θα παρακαλέσω τον Στέφανο τον Κουλουμπή να μας το βάλει στην οθόνη, μας το δούμε και αυτό, γιατί αυτό είναι επίκαιρο καθημερινά, παρότι είναι χτεσινό το πρωτοσέλιδο. Οι γήπες λοιπόν, λέει ο Γιώργος ο Κουρής, στη χθεσινή Contra News, πάνε να αρπάξουν τις τράπεζες και τα κοράκια, πάνε να αρπάξουν τα κόκκινα δάνεια. Ευχαριστούμε τον Στέφανο τον Κουλουμπή. Είναι μια εξέλιξη που σας την είχαμε προαναγγείλει πριν από αρκετό καιρό από αυτή εδώ την εκπομπή, όταν σας λέγαμε ότι με την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση τα ξένα φαντς, τα λεγόμενα κοράκια, πήρανε τις τράπεζες, άρα παίρνοντας τις τράπεζες έχουν πάρει και όλα τα δάνεια, και αυτή τη στιγμή το επόμενο μεγάλο στίχημα που θα παιχθεί στο χώρο των τραπεζών είναι οι αλλαγές των διοικήσεων, και αυτό ακριβώς, αυτό το κόδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Γιώργος ο Κουρής με το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Contra News, όταν πραγματικά έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου μιλώντας για αφελεινισμό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή, όπως πάνε τα πράγματα, δεν θα μείνει ούτε ένας Έλληνας στις διοικήσεις των τραπεζών ή δεν θα μείνει ούτε ένας διορισμένος από Έλληνες στα διοικητικά του συμβούλια. Άρα το αποτέλεσμα θα είναι πάνω κάτω το ίδιο. Αυτό σε σχέση με τις εξελίξεις που θα συζητήσουμε στη συνέχεια θα είναι η καυτή ατζέντα του επόμενου διαστήματος, θα είναι η καυτή ατζέντα όλου του καλοκαιριού, γιατί αλλάζοντας το τοπίο στις τράπεζες, αλλάζει το τοπίο και σε ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για το θέμα των δανείων, για το θέμα της προστασίας των δανειοληπτών, για το θέμα των πληστηριασμών και ούτω καθεξής. Και για το θέμα της εν γέννη διαφθοράς, γιατί διαφθορά χωρίς χρήμα έτσι, δεν υπάρχει. Έτσι. Και έχουμε λοιπόν απόψε μαζί μας καλεσμένη την Κατερίνα Τζαγκανά. Καλησπέρα, Κατερίνα. Να μας συμβάλλεις στον δύο συνθόδο μας. Καλησπέρα. Έχεις και εσύ πολλά θέματα σήμερα. Έχεις μάλιστα και μαζεμένες ερωτήσεις τηλεθεατών που σήμερα θα έχουμε όλο το χρόνο να τις απαντήσουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που αφορούν το κομμάτι το δικό σου. Και πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται λοιπόν με τους πληστηριασμούς. Λεωνίδα, έχουν ξεκινήσει πλέον οι πληστηριασμοί, γίνονται κανονικά. Κανονικά οι πληστηριασμοί, εμείς απέχουμε, οι δικηγόροι. Γιατί έληξε η αποχή των συμβολιογράφων, να το πούμε. Ναι. Από την προηγούμενη Τετάρτη. Ακριβώς. Οι πληστηριασμοί γίνονται κανονικά.
Οι ανακοινώσεις των επικείμενων πληστηριασμών γίνονται διαδικτυακά. Μάλιστα έχει τεθεί και ένα ζήτημα το οποίο το διάβασα. Θα το δούμε, θα το δούμε τώρα στη συνέχεια αυτό. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν οι συμβολιογράφοι δεν απέχουν, οι πληστηριασμοί γίνεται και αυτή τη στιγμή αν σώζεται ακόμα η παρτίδα, σώζεται από την απεργία, από την αποχή των δικηγόρων. Σώζεται από την αποχή των δικηγόρων. Γιατί δεν εκδίδονται διαταγές πληρωμής. Γιατί δεν εκδίδονται νέες διαταγές και για τις διαταγές που έχουν εκδοθεί από 1η-1η του 16 και μετά. Ναι. Υπό την έννοια, λόγω της αποχής των δικηγόρων, δεν μπορούν να δοθούν εντολές για εκτέλεση. Όμως, οι διαταγές που έχουν εκδοθεί στο τελευταίο εξάμηνο του 2015 με τον παλαιό κώδικα πολιτικής οικονομίας δεν χρήζουν υπογραφής δικηγόρου για την εκτέλεση, μπορούν να προχωρήσουν με την εντολή της τράπεζας. Έτσι, και αν θυμάμαι καλά, είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι ό,τι τέτοια φαινόμενα υπάρχουν, αποχή ξεαποχή, εσείς οι δικηγόροι της υπέρβασης. Μα και ο σύλλογος και η ολομέλεια, ναι, θα μας τη δώσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σας δώσει άδεια για να μην βρεθεί κανένας δανειολήπτης να πάει σε πληστηριασμό. Έτσι. Να πάει σε πληστηριασμό από διαταγή πληρωμής που είχε εκδοθεί με τον παλιό κώδικα πολιτικής οικονομίας και να βρεθεί ενώ πληστηριάζεται το σπίτι του να μην έχει δικηγόρο να τον υπερασπιστεί. Δεν χρειάζεται άδεια. Ο σύλλογος, η Ολομέλεια, όρισε, η Ολομέλεια μάλιστα των δικηγορικών συλλόγων, όρισε ότι δεν χρειάζεται καν άδεια. Μάλιστα. Οπότε θα πηγαίνει. Ωραία, έτσι. Αυτό είναι πολύ θετική εξέλιξη. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αφού δεν χρειάζεται άδεια, άρα ο κάθε δικηγόρος μπορεί κάλλιστα να παραστεί και να υπερασπίσει τον δανειολήπτη. Ναι, ναι, ναι. Άλλαξε λοιπόν το τοπίο, όπως σας είπαμε πριν, και στο θέμα των μεταβιβάσεων των πωλήσεων των κόκκινων δανείων στα funds. Ψηφίστηκε η πρόσφατη διάταξη με την οποία στην ουσία παρέχεται μια συγκεκριμένου τύπου προστασία που αφορά μόνο τα στεγαστικά πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία μέχρι 140.000 ευρώ και αυτή μέχρι 31/12/17. Άρα αυτό που ψηφίστηκε λέει ότι από 1η-1η του 18 πουλούνται όλα τα δάνεια ανεξαιρέτως, είτε κόκκινα είτε πράσινα, είτε στεγαστικά, είτε πρώτης κατοικίας, είτε οτιδήποτε. Και μάλιστα αυτές οι πωλήσεις ξεκίνησαν ήδη να γίνονται, παρότι υπάρχει η τροπολογία που είχε ψηφιστεί που μέχρι 16 Μαΐου έδινε αναστολή στις πωλήσεις των κόκκινων δανείων στα funds μέχρι να προσδιοριστεί το νέο τοπίο και να δούνε πώς θα βγουν και ερμηνευτικές εγκύκλες από τα διάφορα υπουργεία για το θέμα των πωλήσεων. Παρ' όλα αυτά, χτες έγινε η πρώτη μεγάλη συμφωνία που θα πούμε ότι αυτή είναι μια συμφωνία που έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν είναι κάτι από τα κοινά πράγματα που αφορούν τις πωλήσεις των κόκκινων δανείων που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Είναι λοιπόν μια συμφωνία που έκανε η KKR, ένα από τα μεγαλύτερα ξένα funds που έχουν έρθει στην Ελλάδα, που έχουν μπει στις μετοχικές συνθέσεις των τραπεζών και έχουν έρθει με το σκοπό να αγοράσουν κόκκινα δάνεια και πήρε μεγάλο πακέτο κόκκινων δανείων δύο μεγάλων συστημικών τραπεζών, το οποίο πακέτο κόκκινων δανείων όμως τι αγόρασαν. Αγόρασαν συγκεκριμένα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια μόνο, με σκοπό την αναδιάρθρωση των δανείων και των επιχειρήσεων, πάντα λοιπόν με το κριτήριο της βιωσιμότητας. Αυτό λοιπόν μας βάζει στη διαδικασία να δούμε ήδη τον πρώτο μεγάλο διαχωρισμό στο κομμάτι που λέγεται πωλήσεις κόκκινων δανείων. Τα κόκκινα δάνεια δεν θα πουληθούν ούτε όλα κατά τον ίδιο τρόπο, ούτε όλα στο ίδιο τίμημα. Άρα λοιπόν έχουμε την πρώτη μεγάλη διαφοροποίηση στα κόκκινα δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων, τα οποία θα πουληθούν με πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες και με σκοπό την αναδιάρθρωση σε όσες επιχειρήσεις κριθούν βιώσιμες. Όσες δεν κριθούν βιώσιμες, τα κόκκινα αυτά δάνεια θα ακολουθήσουν τη διαδικασία που ακολουθούν και για τις άλλες τράπεζες. Τα κριτήρια δε της βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τα πρώτα δελτία τύπου που εξέδωσαν οι ίδιες οι τράπεζες οι οποίες μεταβίβασαν αυτά τα δάνεια, τα κριτήρια της βιωσιμότητας θα προσδιοριστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα και θα αφορούν καταρχήν κλάδους, δηλαδή θα επιλέξουν οι τράπεζες ποιους κλάδους της οικονομίας πρέπει να διασώσουν και ποιους όχι. Και από εκεί και πέρα τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία οι επιχειρήσεις θα θεωρούνται βιώσιμες ή όχι. Αυτό λοιπόν όλο το τοπίο της πώλησης και της προστασίας έρχεται να κουμπώσει με το κομμάτι των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Ξέρατε πολύ καλά οι δανειολήπτες μέχρι σήμερα και μάλιστα πολλές φορές έχει προβληθεί αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Κάθε Τετάρτη όταν είχαμε πληστηριασμού στα ειρηνοδικεία, μεγάλες ομάδες πολιτών, είτε οργανωμένοι σε κινήματα είτε ανεξάρτητα από μόνοι τους,
εμφανιζόταν στα ειρηνοδικεία και μπλοκάρανε τους πληστηριασμούς. Αυτό, Λεωνίδα μου, μπορεί να γίνεται από εδώ και πέρα? Που δεν είναι, γιατί δεν θα γίνεται στο ειρηνοδικείο. Δεν γίνεται στο ειρηνοδικείο. Και θέλουμε λοιπόν τώρα να μας βάλει ο Στέφανος ο Κουλουμπής να δούμε στην οθόνη μας πώς θα γίνονται εφεξής οι πληστηριασμοί. Τι σημαίνει ηλεκτρονικός πληστηριασμός? Μπορούμε να έχουμε την εικόνα, Στέφανε? Ο ηλεκτρονικός λοιπόν πληστηριασμός, αυτό είναι για παράδειγμα μία περίπτωση ηλεκτρονικού πληστηριασμού για οφειλές στο δημόσιο. Είναι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί οι οποίοι δημοσιεύονται στη σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά τους πληστηριασμούς, στη Γενική Γραμματεία Εσόδων. Και θα δείτε λοιπόν ότι οι πληστηριασμοί είναι μια χαρά προγραμματισμένοι μέσα από αυτήν εδώ πέρα τη διαδικασία που γίνονται ηλεκτρονικά, που γίνονται χωρίς φυσική παρουσία, όπως έχουμε πει πολλές φορές μέχρι σήμερα, με ένα enter ή με ένα κλικ με το mouse θα φεύγουν τα σπίτια. Και μάλιστα βλέπετε κάτω-κάτω τον πρώτο πληστηριασμό, είναι η περίπτωση που σας δείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν προγραμματισμένος για σήμερα, είναι προγραμματισμένος αυτός ο πληστηριασμός, ένα ακίνητο, ένα σπιτάκι 47 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο μπήκε στην πλατφόρμα μεσάνυχτα κιόλα. Και ήταν μάλιστα και ένα πράγμα που λέμε ότι για πρώτη φορά συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα. Ευχαριστώ τον Στέφανο τον Κουλουμπή για την εικόνα. Άρα λοιπόν διαμορφώνεται, είπαμε, ένα νέο τοπίο με το θέμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Και σε αυτό το νέο τοπίο, Λεωνίδα, προέκυψε ένα καινούριο ζήτημα το οποίο πρέπει να το αξιολογήσουμε όλοι μας τώρα, γιατί αυτό θα τύχει πολλών νομικών ερμηνεών και πιστεύω ότι θα δώσει βάση και σε πάρα πολλές ενέργειες που θα κινηθούν στην ελληνική δικαιοσύνη. Προέκυψε θέμα προσωπικών δεδομένων. Mm-hmm. Δηλαδή, ποιο θέμα προέκυψε? Σου λέει ότι στο site αυτό, είτε της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, είτε του Ταμείου Νομικών που δημοσιεύονται οι πληστηριασμοί των τραπεζών, όταν είναι αναρτημένος ένας ηλεκτρονικός πληστηριασμός, είναι αναρτημένα και όλα τα ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη. Δηλαδή είναι αναρτημένο σε δημόσια θέα να το βλέπουν όλοι οι Έλληνες, δηλαδή και οι κλέφτες και οι εγκληματίες, οποιοδήποτε θα μπορούσε να λάβει γνώση. Είναι αναρτημένο το σπίτι του, δηλαδή η διεύθυνση της κατοικίας του, ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου, οι οφειλές του κατά τράπεζα και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία που έχει. Αυτό, Κατερίνα Ζαγκανά, κατ' εσένα εμπίπτει στην περίπτωση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων? Βεβαίως. Προκύπτει λοιπόν θέμα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων? Βεβαίως, διότι όταν μπαίνουμε στη διαδικασία του πληστηριασμού, δεν σημαίνει ότι θα υποδοθεί ο πληστηριασμός. Γιατί κάποιος μπορεί να δώσει τα λεφτά και να σώσει το σπίτι του ή οτιδήποτε άλλο βγαίνει σε πληστηριασμό. Άρα δηλαδή δεν είναι συνυφασμένο ότι θα αποβεί καρποφόρος ο πληστηριασμός. Από τη μία αυτό. Δεν είναι δηλαδή κάτι τελεσίδικο να πεις ότι ναι, το πήρε το σπίτι, τελείωσε. Μα και να το έπαιρνε ακόμα μέχρι να το πάρει. Ακόμα και αυτό. Δεν είναι μόνο το σπίτι, η διεύθυνση που κάποιος μπορεί να κινδυνεύει, να έχει παιδιά, να εκβιαστεί ή οτιδήποτε. Είναι ότι είναι το αφημί του, η ταυτότητά του, πολύ προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα, τα Βέβαια, οποία. Γιατί υπάρχουν ολόκληρα κυκλώματα σήμερα που κλέβουν το αφημί σου και τον αριθμό της ταυτότητάς σου. Σου ανοίγουν εταιρείες, σε χρεώνουν με ΦΠΑ, σε χρεώνουν με ασφαλιστικές εισφορές. Πώς προστατεύονται όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι από τη δημόσια θέα όλων των ευαίσθητων οικονομικών δεδομένων τους? Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας. Είναι πολύ σοβαρό. Θα έπρεπε να υπάρχει λοιπόν μια δικλίδα ασφαλείας και στα ηλεκτρονικά συστήματα, αλλά τα οποία δεν είναι απαραβίαστα. Αυτό είναι δεδομένο πλέον. Και τι δικλίδα ασφαλείας να υπάρχει όταν ο πληστηριασμός γίνεται ηλεκτρονικά? Δεν μπορείς να κάνεις ένα πληστηριασμό χωρίς να έχεις αναρτημένο το αφημί του οφειλέτη. Εγώ πάντως έτσι που σας ακούω, ναι, για τσιπάρισμα το πάτε. Όχι για τσιπάρισμα. Εδώ πρέπει, κατ' εμέ, να γίνει μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δούμε κατά πόσον αυτό το πράγμα μπορεί να σταθεί. Ή να γίνει μια αναφορά στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Καλά, η Αρχή Προστασίας δεν είναι, δημιούργησε από μόνη της την ιστορία με τη μέλλον. Κοίταξε όμως, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ναι, δεν έκανε καμία εισήγηση επί του θέματος ηλεκτρονικών πληστηριασμών, προφανώς επειδή δεν το είχαν σκεφτεί. Δεν έχει σκεφτεί. Ναι, εδώ όμως προκύπτει ένα θέμα σήμερα. Προκύπτει ότι ήδη για τους πληστηριασμούς που είναι ήδη αναρτημένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα, δηλαδή για αυτούς που είναι ήδη και στη Γενική Γραμματεία Εσόδων και στην ιστοσελίδα του Ταμείου Νομικών, ήδη σε συγκεκριμένες λοιπόν αυτές τις περιπτώσεις, όλα τα ευαίσθητα οικονομικά δεδομένων αυτών των πολιτών, τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε δημόσια θέα. Δηλαδή ο οποιοσδήποτε εγκληματίας ή οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση μπορεί να μάθει ποια είναι η διεύθυνση του κυρίου Τάδε.
τι άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει. Και μπορεί να τον εκβιάσει, μπορεί μέχρι και να το απαγάγει ένα παιδί. Δηλαδή, πώς προστατεύεται ο πολίτης από αυτή τη διαδικασία, Κατερίνα Ζαγανά? Τι έχει στο μυαλό σου? Αρχικά θα πρέπει να κάνει μια καταγγελία, στην οποία θα βάλει τους μηχανισμούς, τους κρατικούς μηχανισμούς σε εγρήγορση, ώστε οι ίδιοι αυτόματα να προστατέψουν και αν μη τι άλλο να σταματήσουν αυτοί οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Α, μπράβο, αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο προστασία, η άποψη δικιά μου, τεχνικά, όχι, είναι ότι είναι προστασία σωστό. Δεν μπορεί να υπάρχει. Μόνο γιατί... να γυρίσει στο παλιό σύστημα, άρα, λοιπόν... το οποίο ήταν υπό την αιγίδα του ειρηνοδικείου του συμβολιογράφου και όχι στην ελεύθερη διακίνηση του κάθε hacker, ας πούμε. Ή του εδώ κάθε... είναι το ζουμί. Επειδή λοιπόν όλοι ψάχνουμε τον τρόπο για το πώς μπορεί να σταματήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, ο μόνος τρόπος να σταματήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι να τεθεί θέμα παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και θέση των πολιτών αυτών που βρίσκονται σε αυτούς τους πληστηριασμούς σε κίνδυνο ακόμη και ζωής, ακόμη και ζωής, προκειμένου αυτό το θέμα να διευθετηθεί. Γιατί αλλιώς οι πληστηριασμοί θα συνεχίσουν να γίνονται ηλεκτρονικά, δεν θα μπορούν οι πολίτες ούτε ακτιβιστικά, αν θέλετε, να κάνουν τις δράσεις που κάνανε μέχρι σήμερα για να σταματήσουν. Και από εκεί και πέρα, αυτοί των οποίων τα σπιτάκια πληστηριάζονται, όχι μόνο θα χάνουν τις περιουσίες τους, αλλά θα βρίσκονται και σε κίνδυνο ζωής, γιατί κανείς δεν μπορεί να τους διασφαλίσει ότι αυτοί που θα μπουν εκεί μέσα και θα διαβάσουν τα στοιχεία τους, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα τα κάνουν. Μπορεί να βρεθούν άνθρωποι αύριο το πρωί, πραγματικά, που να βρεθούν σε ένα ΦΕΚ, να βρεθούν διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι μιας εταιρείας και να βρεθούν και χρεωμένοι με εκατομμύρια. Και να τρέχουν και αυτό την άλλη μέρα είναι. Και για άλλα προβλήματα, ακόμη και ποινικά. Και αυτό, Κυριάκο, να μην είναι. Να πω εγώ τη δική μου άποψη. Όλοι οι νόμοι περί καταναλωτή, ακόμα και αυτοί που αφορά τις πρακτικές εταιρείες, τέλος πάντων, λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν γενικοί όροι συναλλαγών. Μάλιστα, στις πρακτικές λέει δεν κάνει να ενημερώνεις, απαγορεύεται να ενημερώνεις για απαιτήσεις τις τραπέζες, οι οποίες εμπεριέχουν γενικούς όρους συναλλαγών, όπως έχουν κριθεί νομοθετικά. Μάλιστα. Και ρωτάω εγώ ήμουν αμελής ή δεν βρέθηκε ο επιμελητής ή οτιδήποτε, δεν είχα εκείνο το καιρό χρήματα να προσβάλλω. Και βγαίνει ένας πληστηριασμός του ακινήτου μου. Γιατί να πρέπει να γίνω ξεφτύλα σε όποιον το δει, όταν εκ των προτέρων δεν ξέρουμε αν η συγκεκριμένη απέτηση είναι νόμιμη ή παράνομη. Ναι, σαφώς. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα και το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και εμείς σαν υπέρβαση... Με δεδομένο, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι το 99,999 των συμβάσεων μπορεί καμιά μια-δυο να υπάρχει. Να υπάρχει. Να έχει γενικούς όρους συναλλαγών. Ναι, να έχει. Έτσι, αυτό είναι δεν είμαι απόλυτος. Εμείς πάντως σαν κίνημα υπέρβαση σίγουρα... Στο κομμάτι αυτό των προσωπικών δεδομένων θα αναλάβουμε δράση, διότι αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Θα με στείλεις Αμερική, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στις οθόνες, σας επιστρέφουμε μαζί σας σε 1,5 λεπτό.
διάλειμμα, να βάλει ο σκηνοθέτης μας την εικόνα μας και την Κατερίνα τη Ζαγανά. Εσείς ακούσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής ποιο είναι το νέο καθεστώς που αφορά τους πληστηριασμούς και τις πωλήσεις των κόκκινων δανείων. Τον τρόπο για να προστατευτείτε το ξέρετε, σας τον έχουμε πει πολλές φορές μέχρι σήμερα. Ξέρετε και το δρόμο. Τρόπος και δρόμος προστασίας λέγονται κίνημα υπέρβαση 210-52-00-452. Τηλεφωνείτε τώρα, γιατί η εκπομπή μας, όπως γνωρίζετε καλά, είναι και ζωντανή και διαδραστική. Οι εθελοντές μας είναι στα τηλέφωνα, προκειμένου να σας ακούσουν και να σας κατευθύνουν στα γραφεία του κινήματος υπέρβαση, προκειμένου να βρείτε λύση σε όλα τα προβλήματα που αφορούν τις οφειλές σας στις τράπεζες, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. www.kinemaipervaseblogspot.gr, το blog του κινήματος υπέρβαση, όπου καθημερινά μπορείτε να διαβάζετε τις μοναδικές αυτές ειδήσεις που αναδεικνύουμε και μέσα από αυτή την εκπομπή. Και ευχαριστούμε το Contra Channel που μας δίνει μέσα από αυτή τη συχνότητα τη δυνατότητα ελεύθερα και χωρίς καμία απολύτως λογοκρισία και περικοπή να μπορούμε να σας ενημερώνουμε προκειμένου να ξέρετε καθημερινά τι συμβαίνει και τι αποφασίζετε πολλές φορές για εσάς χωρίς εσάς. Με ενημερώνει ο σκηνοθέτης μας ότι έχουμε στη γραμμή μας τον Νότι το Μαριά. Μας ακούει ο Νότης Μαριάς. Ναι, καλησπέρα Κυριάκο, σε σένα, στο πάνελ και στους φίλους της υπέρβασης. Καλησπέρα Νότι Μαριά, καλησπέρα. Για πες μας τι γίνεται, τι ήταν αυτή η πρόταση που έπεσε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το θέμα του χρέους, πάγωμα κεφαλαίου και τόκων μέχρι το 2040. Έχει καταρχάς διάφορες πλευρές. Η πρώτη πλευρά είναι ότι το ΔΝΤΟΥ προτείνει μια πολύ προωθημένη λύση, αλλά βέβαια δεν αφορά τα δάνεια του ΔΝΤΟΥ, αφορά τους άλλους, αφορά τους Ευρωπαίους. Α, το ΔΝΤΟΥ είναι πάντα, κατάλαβα, παστίλες για τον άλλο. Είναι γαλαντόμοι με τα λεφτά των άλλων. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση πιστεύω ότι έχει σχέση με θέματα γεωστρατηγικής σημασίας εν ώψη το ότι σε λίγες ημέρες θα έρθει ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Πούτιν. Ναι. Και νομίζω ότι ούτως ή άλλως υπάρχει και ένα κλίμα σε όλη την ελληνική κοινωνία, φιλορωσικό, μια και είμαστε ομόδοξη χώρα. Και υπάρχουν ιστορικοί δεσμοί. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα άνοιγμα των Αμερικάνων να δείξουν ότι αυτοί επίσης είναι αρκετά large πάλι με τα χρήματα των άλλων στο ζήτημα του χρέους το οποίο ταλανίζει την Ελλάδα. Άρα λες εσύ ότι είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού και πολιτικής σκοπιμότητας γνωρίζοντας εκ των προτέρων όλοι ότι δεν μπορεί να τύχει καμίας αποδοχής. Θα σου πω, αυτή είναι μια πλευρά. Το τρίτο θέμα είναι ότι το ΔΝΤΟΥ κάνει μια πρόταση βεβαίως πάρα πολύ δύσκολα να γίνει αποδεκτή από τους άλλους, διότι προβλέπει για μέχρι το 2040 στην ουσία πάγωμα και των τόκων και των, των χρεολυσίων. Πράγμα το οποίο για μας βεβαίως εάν και εφόσον γίνει είναι μία από τις απαντήσεις που θα μπορούσαν να μπουν στο τραπέζι. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά ότι το ΔΝΤΟΥ πάντοτε έβαζε το θέμα της ρύθμισης του χρέους με ορισμένα προαπαιτούμενα, δηλαδή ένα μνημόνιο διαρκείας, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα θεσμοθετηθεί με τον περίφημο κόφτη. Και μην ξεχνάμε ότι το ΔΝΤΟΥ επέμενε σε δίθεν μεταρρυθμίσεις, δηλαδή μείωση δραστική του δημόσιου τομέα. Σε αυτό θέλω να σου επισημάνω μια μικρή δήλωση που έκανε στα ψηλά πέρασε, ίσως μερικοί τη θεώρησαν τετριμένη, του κυρίου Κατρούγκαλου, που είπε ότι το ΔΝΤΟΥ ζητάει απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Επομένως, είναι πιθανόν οι ρυθμίσεις αυτές του ΔΝΤΟΥ, πέραν το ότι είναι πολύ γαλαντόμες, πέραν το ότι είναι δύσκολα αποδεκτές από τους άλλους. Είναι γαλαντόμες για τους άλλους όμως, πάντα να το επισημάνουμε αυτό. Βεβαίως. Βεβαίως. Τρίτον, μπορεί να συνδυάζεται στις λεπτομέρειες τις οποίες θα τις δούμε με τις δίθεν μεταρρυθμίσεις, δηλαδή με πάρα πολλές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα. Επομένως, θα πρέπει να αναζητηθεί και αυτή η πλευρά της πρότασης ΔΝΤΟΥ, η οποία δεν είναι καθόλου, αν θέλεις, αθώα. Και αυτό που μπορεί να μείνει στο τέλος θα είναι βεβαίως όχι μια τόσο ισχυρή πρόταση, αλλά μία ρύθμιση μεν του χρέους, τα
ταυτόχρονα όμως με συνεχή κόφτη, συνεχές μνημόνιο. Άρα με νέα και με νέα μνημόνια κατά πάσα πιθανότητα. Και με ενδεχόμενες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Εγώ αυτό δεν το αποκλείω να είναι μέσα στη φαρέτρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να εμφανιστεί κάποια στιγμή. Θυμάστε και παλιά το έλεγαν, το ήθελαν. Ναι, ναι. Απλά τώρα το προφανώς για να το κάνουν ας πούμε αποδεκτό, σου ρίχνει το καρότο ότι μέχρι το 2040 δεν θα πληρώνεις κεφάλαιο και τόκους. Σου λέει σου δίνω 24 χρόνια να κρατήσεις όλα στα πλεονάσματα για να χρηματοδοτήσεις την αναπτυξή σου, προκειμένου να γίνει δεκτό το άλλο σενάριο, ναι, που στην ουσία αυτό είναι που θέλουν. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτή την ανάλυση του Μαριά, επειδή δεν ξέρουν πώς να σερβίρουν τη διάλυση του κράτους, πάνε να μας την πουλήσουν ίσως και μέσα από μια ευνοϊκή ρύθμιση για το χρέος. Το βλέπεις και εσύ έτσι, Κώτη? Το παίζουν αυτό, γιατί είναι σίγουρο ότι πάντοτε το θέλουν τη ρύθμιση του χρέους, είτε αυτή είτε οποιαδήποτε άλλη, με συνεχές μνημόνιο και με δίθεν μεταρρυθμίσεις, δηλαδή απολύσεις. Από εκεί και πέρα βάλω και το εξής, ότι αυτά τα χρήματα που έχουμε πει που περισσεύουν από το δάνειο, που είναι κοντά στα 19,5 δις, θέλουν τώρα ο ESM τα 15 να τα δώσει για να εξοφληθεί το δάνειο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εμπροστοβαρός. Ναι, δηλαδή να είναι το δουνο... Με το περίσσευμα είναι... θα χρηματοδοτήσουμε την αποχώρηση του δουνοτού, με λίγα λόγια. Ναι, αλλά δεν θα γίνει αποχώρηση, θα είναι χρηματοδότηση της εξόφλησης, το άρα διασφάλιση εξοφλήσεως, άρα το δουνοτού θα δέσει στο γάιδαρό του. Θα παραμείνει όμως μέσα στο παιχνίδι ως δανειολήπτης, υποτίθεται μελλοντικά εξοφλούμενος, πρόσεξε, θα το πάει έτσι, για να παίζει το ρόλο του. Εγώ πιστεύω όμως ότι εμείς πρέπει να πούμε το εξής. Να πούμε το εξής. Η διαφορά του επιτοκίου είναι 2,5%. Μεγάλο. Όμως 15 δισεκατομμύρια, Κυριάκο, αν πέσουν στην ελληνική οικονομία οργανωμένα με επενδύσεις, πρώτον, τα λεφτά θα μείνουν εντός Ελλάδος και δεν θα πάνε πίσω στο δουνουτού για εξόφληση χρέους. Δεύτερον, η απόδοση προφανώς θα είναι ανώτερη του 2,5% ετησίως, που θα είναι υποτίθεται το κέρδος από την εξόφληση. Με 15 δισεκατομμύρια ανώτη στο τραπεζικό σύστημα μπορεί να δημιουργηθούν 100 δισεκατομμύρια ανάπτυξης με νέα δάνεια. Δεν το συζητάμε αυτό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το βάλουμε εμείς τουλάχιστον στο τραπέζι, ότι δεν συμφέρει να εξοφληθεί ουσιαστικά το δουνουτού. Για αυτά τα χρήματα, εφόσον υπάρχουν στο τραπέζι και εφόσον τα μέτρα δεν μειώνονται κατά 22,5%, μια και έχω πάρει 22,5% λιγότερο δάνειο, όχι 86 δις αλλά 66,5, θα πέσουν στην ανάπτυξη τα 15, τα άλλα να στηρίξουν το κόκκινο δάνεια που είπαμε. Ακριβώς. Να φτιαχτεί αυτό το πακέτο το οποίο θα στηρίξει τις ρυθμίσεις που λέγαμε, αλλά Ιταλίας. Ακριβώς. Δηλαδή να φτιαχτούν τα ABS με την τροποίηση των κόκκινων δανείων στεγαστικών και μικρών επιχειρήσεων, ούτως ώστε αυτά να πέσουν στην αγορά. Και επίσης να επιμείνουμε τι θα γίνει επιστροφές των κερδών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι θα γίνει με αυτό, δηλαδή, και αυτά θα τα χάσουμε. Δηλαδή, εδώ πρόσεξε και κλείνω με αυτό, είναι ένα παπατζηλίκι. Είναι να παίρνουμε 10 δισεκατομμύρια από επιστροφές κερδών των τραπεζών, αυτά θα μας τα κρατήσουν για να εξοφληθεί το χρέος. Είναι να παίρνουμε 15 δις να πέσουν στην αγορά, αυτά θα τα δώσουν για να εξοφλήσουν το δουνουτού. Στο τέλος τι θα πέσει στην ελληνική οικονομία, δηλαδή, τι θα γίνει, θα έχουμε μόνο φόρους. Το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Νότι Μαριά που ήταν και απόψε μαζί μας. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη, Νότι μου. Και να βάλει ο σκηνοθέτης μας γρήγορα στην οθόνη τον Φώτη τον Βλάχο. Είναι και μαζί μας ο χωροτεχνικός μας. Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα, Γιάκο. Κατερίνα Ζαγανά, διεκδίκηση αντισυνταγματικών περικοπών συντάξεων και εφάπαξ, συν τα ερωτήματα των τηλεθεατών που έχεις και πρέπει να απαντηθούν. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με την καινούργια εξέλιξη που έχουμε όσον αφορά τα ασφαλιστικά, που είναι για το ΕΚΑΣ. Θα ζητηθεί σε 12 δόσεις η επιστροφή του ΕΚΑΣ, το οποίο έχουν εισπράξει 90.000. Με σοβαρότατο θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι να είναι προετοιμασμένοι, επειδή γίνονται ηλεκτρονικά όλα αυτά. Σε 12 δόσεις θα αφαιρεθεί το ΕΚΑΣ που τους έχει δοθεί. Μιλάμε για 90.000 άτομα, είναι σοβαρό το θέμα. Θεωρώ ότι άδικα θα τους
θα εκτελεστεί αυτή η απόφαση με τις 12 μηνιαίες δόσεις. Θα είναι μεγάλο το κόστος για τον συνταξιούχο, ο οποίος δεν παίρνει και τα πολλά λεφτά. Και επιστρέφω λοιπόν στο θέμα το οποίο αφορά την επιστροφή, να το πω έτσι, των άδικων περικοπών των συνταξιούχων. Των αντισυνταγματικών. Βεβαίως, οι αντισυνταγματικές έχουν κριθεί, δεν αφισβητείται από κανέναν. Έτσι. Μη θεωρήσει λοιπόν ο συνταξιούχος ότι είναι δεδομένο ότι επειδή είναι συνταγματική η μείωση που έχει περικόψει τη σύνταξή του θα του δοθεί αυτόματα. Εάν δεν κάνεις τα νόμιμα, δηλαδή αν δεν απευθυνθείς στο διοικητικό δικαστήριο, δεν πρόκειται τα χρήματα αυτά να σου δοθούν. Άρα οι συνταξιούχοι πρέπει να διεκδικήσετε. Πρέπει να διεκδικήσετε. Δεν γίνεται αυτόματα. Δεν γίνεται δυστυχώς αυτόματα. Έτσι. Δίνονται τα χρήματα αυτά. Αλλά εάν δεν τα ζητήσεις, δεν θα πάρεις τίποτα. Και τι πρέπει να κάνουν, Κατερίνα μου, για να τα ζητήσουν? 2-10-52-00-452. Ζητάτε την Κατερίνα τη Ζαγκανά, που έχει αυτή ακριβώς τη δράση. Επικοινωνείτε μαζί σας, είναι καθημερινά στα γραφεία του κινήματος Υπέρβαση, τα κεντρικά στην Αθήνα και κάθε Παρασκευή στο γραφείο στον Πειραιά, για να μπορεί να σας εξυπηρετήσει. Πες μας, Κατερίνα. Εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο, αυτό δηλαδή ουσιαστικά κάνουμε, για το τι μπορεί να κάνει. Ακριβώς. Τώρα είναι στη διάθεση του καθενός το πώς θα κινηθεί και αν πραγματικά θέλει να διεκδικήσει κάτι, ή γιατί πολλοί άνθρωποι φοβούνται. Κατερίνα μου, όποιος φοβάται, όποιος φοβάται να μείνει στο καναπέ του. Αν μετά από τόσα χρόνια είμαστε ακόμη στο φοβάμαι, αυτούς που φοβούνται, εμείς στην Υπέρβαση δεν θέλουμε ούτε να τους ξέρουμε. Μη μας παίρνετε καν στο τηλέφωνο. Εάν μετά από 6 χρόνια φοβάστε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας και δεν φοβάστε και δεν τρέπεστε τα παιδιά σας που πεινάνε ή αυτά που χρωστάτε ή που δεν έχετε να φάτε, τότε καλά να πάθετε. Δεν μπορείτε να ζητάτε και τα αρέστα. Σας είπαμε ξεκάθαρα, αυτό που είπε τώρα η Κατερίνα Ζαγκανά είναι το πιο σοβαρό. Έχουν κριθεί αντισυνταγματικές αυτές οι περικοπές. Να εξηγήσει αυτό που είπε, το καλά να πάθετε, ότι είναι δικαιολογημένη από μέρους σου οργή. Βέβαια είναι οργή. Το εννοείς, έτσι. Μα, όχι, όχι, γιατί. Λεωνίδα μου, είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Ναι. Εμείς έχουμε εδώ και 3 χρόνια. Που καθημερινά, εγώ σε ξέρω, που καθημερινά εγώ ξέρω και τι αγώνα έχει κάνει. Καθημερινά χτυπάμε καμπανάκια. Μα θέλει από το ίντερνετ, θέλει με συγκεντρώσεις, θέλει από την τηλεόραση. Δηλαδή έχουμε κάνει όλο αυτόν τον αγώνα. Δεν μπορώ εγώ σήμερα να ακούω κάποιους που παίρνουν στο τηλέφωνο και μας δεν ακόμα φοβάμαι. Τι φοβάστε, εντάξει, αφού σας έχουν περικόψει τη σύνταξη. Και αυτό έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας αντισυνταγματικό. Φοβάστε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας. Πολύ ωραία. Καθίστε στο καναπέ και πεινάτε. Αλλά μη μας ζαλίζετε το κεφάλι εμάς. Κατερίνα. Ναι. Πολλές είναι ερωτήσεις που θέτει ο κόσμος και λέει πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη. Εγώ θα πω ότι στη σύνταξη δεν πρέπει κανείς να βγαίνει βιαστικά, ιδιαίτερα όπως είναι το καθεστώς το νομοθετικό αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν πρέπει να χάσει τη δουλειά του, δηλαδή να παραιτηθεί και να πει θα δω τι θα κάνω, πότε θα βγω. Οι δουλειές δεν βρίσκονται εύκολα ξανά. Σύμφωνα λοιπόν με τον τελευταίο νόμο, το 4337 του 2015, όποιος έχει κατοχυρώσει δικαίωμα μέχρι 18-8 του 2015, δεν το αφισβητεί κανείς. Δηλαδή να πάμε στις επιβαρυντικές ρυθμίσεις όσον αφορά τα ηλικιακά. Οπότε, εάν κάποιος θεωρεί ότι έχει κατοχυρώσει δικαίωμα 18-8 του 2015, δεν το χάνει αυτό. Ας κοιτάξει να διαπραγματευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την εργασία του, αλλά και το εφάπαξ ενδεχομένως που έχει να πάρει. Τώρα, η χρήση πλασματικών χρόνων. Πολλοί ρωτάνε, μπορώ να κάνω χρήση? Εγώ θα σας απευθύνω, θα σας παραπέμψω μάλλον, στο 4093 του 12. Εκεί καθορίζονται τα πλαίσια. Εάν κάτω από αυτό το νομοθετικό πλαίσιο μπορείτε να κάνετε χρήση του στρατού, της ενεργείας, των επιδομάτων, των τέκνων και των σπουδών, να το κάνετε. Αυξήθηκε όμως το κόστος της εξαγοράς. Αυξήθηκε το κόστος της εξαγοράς. Το είχε πει ο Φώτης ο Βλάχος στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι δεν είναι, Φώτη? Έχουμε ενημερώσει. Έχει ενημερώσει. Πόσο είπε, Φώτη? Πενταπλασιάστηκε νομίζω. Τετραπλασιάστηκε. Πενταπλασιάστηκε. Έχουμε ενημερώσει. Ας μπει κάποιος να δει στο ΦΕΚ, να δει το νόμο 4093 του 12 και θα καταλάβει εκεί τι μπορεί να κάνει. Διότι μετά, εάν δεν μπορέσει να εξαγοράσει, έστω και με αυτές τις αυξημένες τιμές, είναι πολύ δύσκολα τα δεδομένα για τη σύνταξη. Είναι η κυρία Μάρθα σε μία ερώτηση που κάνει, που λέει, αναφέρεται μάλλον ότι είναι ως εργαζόμενη στον εργοδότη, το οποίο η επιχείρηση έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Εγώ σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσα να προτείνω ότι η επιχείρηση η οποία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση με δικαστική απόφαση, είτε η επιχείρηση που έχει τεθεί σε καθάριση, είτε ακόμα και η ασφαλιστική κυρίως εταιρεία η οποία έτσι έχει
της έχει αφαιρεθεί η άδεια, θα μπορέσει ο εργαζόμενος να απευθυνθεί στον ΟΕΔ και να πάρει 3 μήνες αποζημίωση. Υπάρχει ένα επίδομα που λέγεται επίδομα προστασίας εργαζομένων και να κινηθεί μέσα στα νομικά πλαίσια. Στην τελευταία περίπτωση, δηλαδή τώρα για το Πάσα, καθυστέρησαν λίγο τα επιδόματα και είναι πολύ φυσιολογικό γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Τα επιδόματα όμως. Πληρώθηκαν όμως. Ναι, δίνονται τα επιδόματα. Εντάξει, άμα πληρώνονται έχει σημασία. Επίσης υπάρχουν 2 δράσεις του ΟΕΔ και μπορεί κάποιος να τις κοιτάξει το δίμηνο Μάιο-Ιουνίου που είναι προγραμματισμένες. Είναι για τους απόκτηση εργασιακής εμπειρίας το λέει ο ΟΕΔ το πρόγραμμα αυτό. Είναι για 13.000 νέους από 18 έως 29 ετών αλλά και για 10.000 ανέργους από 29, από 30 συγγνώμη, μέχρι 49 ετών. Πολύ ωραία. Και μπορεί να κινηθεί κάποιος και να δει. Τι να κινηθεί, ας πάρει ένα τηλέφωνο, να σε πάρει τηλέφωνο, να έρθει από εκεί. Εντάξει. Για λεπτομέρειες σας το έχουμε ξαναπεί. Το βλέπετε το τηλέφωνο της εκπομπής. Δεν έχουμε δει πια τι γίνεται. Καλείτε καθημερινά ή Κατερίνα Ζακανάνη στο γραφείο. Μπορεί να σας ενημερώνει σε καθημερινή βάση. Φώτη Βλάχο. Θα το πούμε, Κατερίνα, περίμενε. Να κάνω μια πάσα στο Φώτη. Γιατί είχαμε ένα πολύ σοβαρό θέμα σήμερα, Φώτη Βλάχο. Βγήκε πρωτοσέλιδο εφημερίδας, το οποίο μίλουσε για λάθος του τάξης, το οποίο στην ουσία με το λάθος αυτού του τάξης φουσκώνανε τα καθαριστικά. Εμάς μας φάνηκε πολύ περίεργο αυτό το θέμα και σου αναθέσαμε να το ψάξεις. Και εσύ ψάχνοντάς το, μας είπε σήμερα το απόγευμα ότι είναι λάθος το πρωτοσέλιδο αυτού του ελεύθερου τύπου που μιλάει για λάθος του τάξης που φουσκώνει τα καθαριστικά και ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Πες μας, σε παρακαλώ, ποια είναι η Κυριακό, άμα διαβάσουμε προσεκτικά το νόμο 43-30-15. Που τροποποιεί το άρθρο 34 του 2013 του νόμου 4172 του Κώδικα Φορολογίας Οδήματος, λέει συγκεκριμένα. Στο διαβάζω. Ότι η προστινόμενη διαφορά τεκμηρίων, διαφορά πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος φορολογείται με την κλίμακα μισθωτών στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο. Εισόδημα από ακίνητα, τόκους, δικαιώματα ή μερίσματα. Όχι από μισθωτή εργασία. Το πρωτοσέλιδο βγάζει ότι υπάρχει μισθωτή εργασία συν κάποια ποσά από ενίκεια. Mm. Και βγάζει ότι φορολογείται με τεκμήρια και 26% και 75% προκαταβολή. Αυτό βάσει αυτού του νόμου είναι σωστό. Δηλαδή, τι λέω, ότι αν κάποιος έχει ένα χαμηλό εισόδημα και έχει και εισόδημα από ενίκεια, φορολογείται ανάλογα με τα τεκμήρια του. Αν βέβαια είναι μέχρι 9.500. Μάλιστα. Δηλαδή, αν το ποσό, να δώσω ένα παράδειγμα, αν το ποσό του ενοικίου που παίρνει ή των τόκων που παίρνει είναι μεγαλύτερο από το ποσό της μισθωτής εργασίας, τότε τα τεκμήρια του φορολογούνται με 26% και υποκαταβολή φόρου. Μάλιστα. Αν τώρα η μισθωτή εργασία είναι μεγαλύτερη από τους τόκους ή τα ενοίκια, τότε φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών. Και με τα τεκμήρια του πάνε. Ποιο είναι το κύριο εισόδημά του, παίζει ρόλο. Ακριβώς. Ποιο είναι το κύριο εισόδημά του και αν τα τεκμήρια του είναι μέχρι 9.500. Αν είναι παραπάνω, δεν μπαίνει καν στο νόμο. Όπως επίσης. Όπως άρα είναι ξεκάθαρο, Φώτη, ότι δεν έχουμε κανένα λάθος του τάξης. Όχι, κανένα λάθος. Είναι η εφαρμογή της ισχύως νομοθεσίας. Ακριβώς. Αυτό λέω όμως. Και κακώς κυκλοφόρησε σήμερα αυτή η είδηση, η οποία μάλιστα αναπαράθηκε και από πάρα πολλά ΜΜΕ. Εμείς εδώ οφείλουμε όλα να τα περνάμε από κόσκινο, να τα ψάχνουμε και να σας ενημερώνουμε, προκειμένου να ξέρετε υπεύθυνα και αξιόπιστα καθημερινά τι στην πραγματικότητα συμβαίνει. Κατερίνα, πάμε για αυτό που σε διέκοψα πριν που θέλεις να πεις. Ναι, το Υπουργείο Παιδείας και Εργασίας εξέδωσε το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας μαθητείας στον εργασιακό χώρο. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει ο ΟΕΔ και είναι και για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι να μπει κάποιος στον ΟΕΔ, να κοιτάξει το πρόγραμμα αυτό, το συμφέρει, γιατί αποκτά και πόντους αν θέλει να το χρησιμοποιήσει για μισθολογική άνοδο ή οτιδήποτε άλλο θέλει. Αξίζει, είναι για την περιφέρεια Αττικής και περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό, να το κοιτάξει, είναι πολύ σοβαρό το πρόγραμμα αυτό. Φώτη Βλάχο, πότε θα κινδυνεύει πλέον να χάσει κάποιος τη ρύθμιση των εργατοδόσεων? Όπως είχαμε πει, Κυριάκη, τα χριστουγεννιάτικα θέματα, τα δικά μου θέματα είναι δυσάρεστα. Χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν μπει στη ρύθμιση των εργατοδόσεων. Ακριβώς. Όπως είχαμε πει και το Κυριάκη και τα Χριστούγεννα που είχε βγει εγκύκλειος. Μίλα λίγο πιο δυνατά να σας ακούω. Όπως είχαμε και τα Χριστούγεννα, λέω, που είχε βγει εγκύκλειος από 15 Δεκεμβρίου, είχε ξεκινήσει η σταδιακή μείωση του χρόνου κατά πόσο μπορεί ο κάθε οφειλέτης που έχει μπει στη ρύθμιση των εργατοδόσεων να ρυθμίσει τις οφειλές του. Λοιπόν, μέχρι 31 έκτου, έχει προθεσμία μέσα σε ένα μήνα να ρυθμίσει μια νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή που θα βγει σε 12-24 δόσεις. Από 1η Ιουλίου ξεκινάει το 15ήμερο. Δηλαδή, μέσα σε 15 μέρες αφού λήξει η οφειλή, θα πρέπει να την έχει ρυθμίσει, να την έχει ξοφλήσει. Μάλιστα. Και αυτό θα αλλάξει πάλι τέλος του χρόνου που θα πηγαίνει. Άρα, λοιπόν, όποιος δεν πληρώσει στο 15ήμερο, τι γίνεται? Χάνει τη ρύθμιση των εργατοδόσεων.
Η πληρώση ρυθμίσει. Μπορεί να ρυθμίσει κιόλας. Δεν απαγορεύεται. Όχι να εξοφλήσει. Μπορεί να ρυθμίσει. Πώς χάνει τη ρύθμιση, θέλω να μας πεις. Αν περάσει το 15ήμερο και δεν πληρώσει εφάπαξ ή δεν ρυθμίσει το χρέος του σε 12 δόσεις, 24 ανάλογα τι χρέος έχει, σε 24 δόσεις, τότε χάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Άρα μίκρινε ο χρόνος, ό,τι. Μίκρινε ο χρόνος. Ήταν, όπως είπαμε, τα Χριστούγεννα. Ήταν ένας μήνας μέχρι τώρα 36, 15 μέρες μέχρι τέλος του χρόνου και μετά πάει ημερομηνία λήξης, ημερομηνία πληρωμής. Α, μπράβο. Εσείς λοιπόν που μας ακούτε και πιθανόν να είστε στη ρύθμιση των 100 δόσεων, βάλτε στο μυαλό σας αυτό ότι μέχρι πρότινος είχατε την προθεσμία των 30 ημερών. Οι 30 μέρες τώρα γίνανε 15. Άρα όσοι έχετε ρυθμίσεις να ξέρετε ότι δεν έχετε πλέον 30 μέρες, 15 είναι οι μέρες. Και από τον καινούριο χρόνο Φώτη θα είναι αυθημερών. Ακριβώς. Ή θα πρέπει να ρυθμίσει την ίδια μέρα που λύγει. Δεν θα υπάρχει καν προθεσμία. Να ομολογήσω κάτι για να προχωρήσουμε στο άλλο. Διαπίστωσα μόλις τώρα και συγγνώμη δηλαδή που για την αργοπορία της διαπιστώσεως. Πού έγκυται η δύναμη της υπερβάσεως. Ο ένας εξαρτάται από τον άλλον. Βέβαια. Έτσι ακριβώς. Φώτη. Δεν κατάλαβα τίποτα από αυτό. Τι, <πέντε ταχύτητες, laughs> τι είναι οι πέντε ταχύτητες για την εφαρμογή της ασφαλιστικής εισφοράς 20%. Ακριβώς, Κυριακό. Αλλάζουν τώρα, ξεκινάνε το 20% για τους νέους επιστήμονες, η οποία θα είναι σταδιακή, 20% εννοώ για τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να πληρώσουν για τη σύνταξη, το οποίο θα ξεκινήσει για τα 5 πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, από το 14% για τα πρώτα 2 χρόνια, 17% για τα επόμενα 3 και 20% για τις επόμενες χρονιές. Φώτη μου, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στις οθόνες σας, επανερχόμαστε πολύ σύντομα κοντά σας. Επιστρέψαμε λοιπόν για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Να μας βάλει ο σκηνοθέτης μας στην οθόνη, έτσι μπράβο. Κατερίνα Ζαγανά και Φώτης Βλάχο. Φώτη, μας είπες τις 3 από τις 5 ταχύτητες του ασφαλιστικού, αν δεν κάνω λάθος. Άλλη μία είναι, για να πω γρήγορα, για να πάμε σε επόμενο θέμα. Άλλη μία είναι το 20% που πληρώνουν τα μπλοκάκια. Δηλαδή αυτοί που έχουν εισαγωγικά μισθωτή υπηρεσία που είναι με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, το οποίο το 13,3% θα το πληρώνει ο εργοδότης και το 6,7% θα το πληρώνει ο εργαζόμενος. Και 20% είναι για τους μεγαλομετόχους επιχειρήσεων που έχουν άνω το 3% μετοχικό κεφάλαιο, όπως και 20% θα έχουν αύξηση. Συγγνώμη, το πάνω από 3% είναι μεγαλομέτοχος. Όχι, ήθελα να πω, ήταν και αυτοί που έχουν πάνω από 3%. Δηλαδή και μεγαλομέτοχοι και αυτοί που έχουν πάνω από 3%. Ο πάνω από 3% έχει την υποχρέωση του μεγαλομετόχου, μου λες με λίγα λόγια. Περίπου. Δηλαδή ο 3,5%. Ο 3,5% πληρώνει και 20% και ο 90% έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Ακριβώς.
Κοίταξε ρε λογικές, δεν το ξέραμε αυτό. Ότι 3,5% και 90% είναι το ίδιο πράγμα. 20%, έχει και άλλη ταχύτητα ή και είναι, και και είναι και οι 20% οι ισοαγρότες που και αυτοί πάνε σταδιακά ανά χρονιά 14, 16, 18, 19. Μπείτε στο blog του κινήματος Υπέρβαση, υπάρχει συγκεκριμένη ανάρτηση, να τα διαβάσετε με λεπτομέρεια και αν δεν τα καταλαβαίνετε, 2-10-52-00-452, σας φέρνουμε σε επικοινωνία και σε επαφή με τον Φώτη τον Βλάχο, ό,τι δεν καταλαβαίνετε να σας τα εξηγήσει. Γρήγορα, γρήγορα, ο Στέφανος ο Κουλουμπής, για να πάμε στο επόμενο θέμα μας να τρέξουμε, να μας βάλει στην οθόνη μας να δούμε τον χάρτη των κόκκινων δανείων. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ πρόσφατη έρευνα που προκύπτει από τα στοιχεία τα τελευταία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι τι προβλέπει η συμφωνία με τους δανειστές για τα κόκκινα δάνεια. Αριστερά σου απαγορεύεται, βλέπετε, αυτό που απαγορεύεται η πώληση των κόκκινων δανείων αντικειμενικής αξίας κάτω από 40.000 ευρώ μέχρι 31/12/17. Μετά είναι ελεύθερα και επιτρέπεται και αυτά. Πάμε λοιπόν δεξιά, που είναι ο καταμερισμός των δανείων, να δούμε πώς κατανέμονται τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια λοιπόν είναι κατά 28 δις στεγαστικά, 10 δισεκατομμύρια καταναλωτικά, 20 δισεκατομμύρια, τι είναι Στέφανε Κουλουμπίτη, 20 δισεκατομμύρια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 40 δισεκατομμύρια μεγάλες επιχειρήσεις και 10 δισεκατομμύρια είναι τα δάνεια των κακών τραπεζών, τα οποία έχουν πάει σε διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως βλέπετε λοιπόν, αυτό κάνει 28 και 10, 38, 38 και 40, 78 και 30, 108 δις. Αυτά λοιπόν είναι η κατανομή των 108 δις από τα κόκκινα δάνεια. Και βλέπετε ότι σε αυτά το μεγάλο κομμάτι είναι τα 40 δις των δανείων των μεγάλων επιχειρήσεων. Ένα μικρό κομμάτι είναι πάρα πολύ μικρό, τα καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες, τα 10 δισεκατομμύρια. Και το μεγάλο παιχνίδι τώρα κρύβεται στα 28 και 20 δις που είναι τα στεγαστικά και τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μαζί κάνουν 48 δις. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι επειδή αυτή τη στιγμή οι τράπεζες με όλες τις ανακεφαλαιοποιήσεις και με όλες τις ενισχύσεις τις κρατικές που έχουν πάρει έχουν σχηματίσει προβλέψεις 55 δισεκατομμύρια. Με αυτά τα 55 λοιπόν δισεκατομμύρια κάλλιστα μπορούν να λύσουν το θέμα των κόκκινων δανείων και να κουρέψουν, ξεκινώντας από τα στεγαστικά, από τα καταναλωτικά και από τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που όλα μαζί κάνουν 48 και 10,58 δις, θα μπορούσαν και να τα μηδενίσουν, αλλά δεν τους λέμε να τα μηδενίσουν, μπορούν όμως να τα κουρέψουν και να τα ρυθμίσουν, γιατί τα υπόλοιπα 40 που είναι τα δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων, αυτά θα αντιμετωπιστούν με τον τρόπο που ξεκίνησε να τα αντιμετωπίζει το KKR, που σας είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής στην ανακοίνωση, αυτά θα πάνε σε ρύθμιση και αναδιάρθρωση για να σωθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις που θα κριθούν βιώσιμες. Και πάμε πιο κάτω να δούμε την αλήθεια για τον νόμο Κατσέλη. Να μας την κατεβάσει λίγο ο Στέφανος ο Κουλουμπής στην εικόνα μας, να τη βλέπουμε καλά. Επειδή έχουν υποθεί πολλά ψέματα και έχουν δημιουργηθεί πολλοί μύθοι γύρω από τον νόμο Κατσέλη. Στον νόμο Κατσέλη λοιπόν, όπως θα δείτε, έχουν κατατεθεί 200.000 αιτήσεις, έχουν εκδικαστεί μέχρι σήμερα 20.000 υποθέσεις, έχουν γίνει δεκτές 13.000 περιπτώσεις και σε αυτές τις 13.000 περιπτώσεις οι καλές αποφάσεις είναι, δεν είναι, 6-7.000. Δηλαδή σε σύνολο 200.000 αιτήσεων έχουμε 6 με 7.000 καλές αποφάσεις και δεξιά, τι μας λέει αυτός ο χάρτης, ότι 25 δισεκατομμύρια είναι οι νέες αιτήσεις που αναμένεται να υποβληθούν για τον νέο νόμο Κατσέλη. Δηλαδή 25 δισεκατομμύρια τραπεζικών οφειλών θα ενταχθούν στον νέο νόμο Κατσέλη. Εάν λοιπόν αυτά τα 25 δισεκατομμύρια έχουν την ίδια τύχη που είχαν μέχρι σήμερα τα στατιστικά του νόμου Κατσέλη, δεν θα μπορέσουν να βρουν λύση και προστασία ούτε τα 10 δισεκατομμύρια, άρα στο σύνολο των 108 δισεκατομμυρίων των κόκκινων δανείων, καλά σας το φωνάζουμε εδώ και μήνες ότι 6 με 7% θα είναι εκείνοι που θα προστατευτούν με τον νόμο Κατσέλη και θα μπορέσουν να κάνουν κάτι. Οι υπόλοιποι τον δρόμο τον ξέρετε, το έχουμε πει, Υπέρβαση. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τις εισπρακτικές εταιρείες,
Λεωνίδα Σάμο, θέλω να μας το πεις πολύ γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Βάλε μας, Στέφανε Κουλουμπή, γρήγορα την εικόνα. Αυτές τις ημέρες ξαναβγήκανε στον αφρό οι εισπρακτικές εταιρείες και τρελαίνουν τον κόσμο στα τηλέφωνα. Έχουμε καθημερινά καταγγελίες. Εμείς λοιπόν σας λέμε ότι εάν σας έχουν τρελάνει στα τηλέφωνα, να τους τρελάνετε κι εσείς, γιατί μπορείτε να καταθέσετε αγωγή αποζημίωσης και να τους πάρετε 5.000 ευρώ. Ευχαριστούμε τον Στέφανο του Κουλουμπή για την εικόνα. Πες μας γρήγορα, Λεωνίδα Στάμου, τι γίνεται. Ναι, μπορεί να ακούει και να ακούσει και σαν στοιχηματζίδικο, αλλά είναι οι αποφάσεις αυτές. Όντως, με αγωγή, λόγω μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί εισπρακτικών, αρκεί να έχετε, να ξέρετε πότε σας κάλεσε, ποιος σας κάλεσε, γιατί οφείλει η εισπρακτική να ακολουθεί διαφάνεια, δηλαδή αναγνώριση τηλεφώνου, ποιος σας κάλεσε, πόσες φορές σας κάλεσε, έρχεστε, συντάσσετε αγωγή, κατατίθετε, το αποσμιωτικό είναι των 5.000, υπάρχει δεδικασμένο. Υπάρχουν, Λεωνίδα, πολλά δεδικασμένα για τις εισπρακτικές εταιρείες και πες σε παρακαλώ, για να ξέρει ο κόσμος πότε δικαιούται να κάνει αγωγή στις πρακτικές εταιρείες, πόσες φορές μια εισπρακτική εταιρεία έχει δικαίωμα να καλεί τον δανειολήπτη. Μόνο εργάσιμες μέρες, ανά δύο μέρες. Μόνο εργάσιμες. Ανά δύο μέρες. Δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη. Δηλαδή αν βάλουμε Δευτέρα, Τετάρτη και μόνο εργάσιμες. Ναι. Άρα λοιπόν, ανά δύο μέρες εργάσιμες πρέπει να τον καλεί το πολύ 12-13 φορές το μήνα, όχι παραπάνω. Ναι, ναι. Και οι δικηγορικές εταιρείες, Λεωνίδα Στάμου. Μία φορά άπαξ. Μία φορά άπαξ. Δηλαδή η δικηγορική εταιρεία, γιατί είναι πολλοί που σας παίρνουν τηλέφωνο από εταιρείες, είναι κάποιοι καινούργοι πονηροί. Θα πρέπει να πάτε στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, να αποτανθείτε. Να ξέρει όμως ο κόσμος, σας παίρνουν κάποιοι και σας λένε ότι είναι δικηγόροι. Δεν είναι δικηγόροι. Όχι, αυτοί είναι απατεώνες. Είναι απατεώνες. Δεν είναι δικηγόροι. Γιατί ένας δικηγόρος, αν σε παίρνει στο τηλέφωνο, σου λέει ότι είμαι ο δικηγόρος τάδε και σου δίνει και τον αριθμό μητρώου του. Όποιος λοιπόν σας λέει ότι είναι δικηγόρος, να του ζητάτε τον αριθμό μητρώου του δικηγορικού συλλόγου. Αυτοί αντιποιούνται επάγγελμα. Και μάλιστα μπορείτε μέχρι και μήνυση να κάνετε. Υπάρχουν πάρα πολλά. Εμείς όμως λέμε ότι πράγματα. Επειδή οι δυνατότητες επικοινωνίας που παρέχει ο νόμος είναι αυτές, όσοι οχλείστε περισσότερες φορές από αυτές που σας είπε τώρα ο Λεωνίδας ο Στάμος, ή σε ώρες που δεν είναι ώρες, ή σε ώρες κοινής ησυχίας, ή σε ημέρες που δεν είναι εργάσιμες, δικαιούστε με αγωγή αποζημίωσης να πάρετε 5.000 ευρώ. Υπάρχει νομοθεσία. Υπάρχουν δεκάδες δεδικασμένα που έχουν καταδικάσει μέχρι σήμερα εισπρακτικές εταιρείες. Διεκδικήστε κι εσείς, καλέστε στην υπέρβαση να σας δείξουμε τον δρόμο. Γιατί αφού σας τρέλαναν αυτοί, να τους τρελάνετε κι εσείς τα πεντοκύλιαρα. Είναι ο μόνος τρόπος για να ξεφορτωθούμε τις εισπρακτικές εταιρείες. Να τους πλακώσουμε στις αγωγές και τις αποζημιώσεις. Με ενημερώνει ο σκηνοθέτης μας ότι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Θα τα πούμε όπως πάντα την ερχόμενη Τετάρτη. Καλό σας βράδυ.